Όπως είπα και στην πρωτολογία, εμείς θα ψηφίσουμε θετικά την κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Πεντέλης στα πλαίσια της διαθήκης της δωρεάς μέσω διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιανοπούλου. Θα αναφερθώ λίγο στις τροπολογίες, διότι είναι αρκετές και οι υπουργικές και οι βουλευτικές. Θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομος. Θα ξεκινήσω με τούτο λοιπόν. Υπάρχουν ζητήματα, άρθρα, παράγραφοι, αν θέλετε, στις τροπολογίες, και αυτό δεν το λέω με την πρώτη φορά, αλλά ενδεχομένως και άλλα κόμματα. Λοιπόν, το επαναφέρω και πάλι ότι υπάρχουν παράγραφοι στις τροπολογίες, στις υπουργικές κυρίως, που αν είχαν κατατεθεί ξεχωριστά, θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι όσο μπορούμε και στον χρόνο που μας διατίθεται. Λοιπόν, να πούμε ενδεχομένως τι θα ψηφίσαμε, δηλαδή αν θετικά και τι αρνητικά από τα άρθρα της παραγράφου της τροπολογίας που στο σύνολό της θα πρέπει και καλούμαστε να ψηφίσουμε στο τέλος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, το έχουμε θίξει επανειλημμένως στις διασκέψεις των Προέδρων. Λοιπόν, φωνή βόντος. Διότι δημιουργούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά την έκφραση ψήφου και από την έκφραση ψήφου βγαίνουν και πολιτικά συμπεράσματα. Το κλείνω εδώ. Έτσι, για παράδειγμα, στα πλαίσια αυτού που μόλις είπα, είναι μια τροπολογία 2191. Εμείς θα καταψηφίσαμε τα δύο πρώτα άρθρα, δηλαδή αυτή που αφορά το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του ΚΕΣΥ κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ, μέσω αυτού του πρώτου άρθρου, το οποίο θα καταψηφίσουμε αν ήταν χώρια, πάει να τακτοποιήσει σε όφελος βεβαίως των φαρμακοβιομηχάνων και σε βάρος της εκπαίδευσης γιατρών, συλληφθών και των επιστημόνων υγείας κτλ. Και βεβαίως, ποιος, οι φαρμακοβιομηχανίες θα καθορίζουν το επίπεδο, αλλά αν θέλετε, ακόμα και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης των επιστημόνων στην υγεία και όχι μόνο. Αντίστοιχα, οι 3 και 4 παράγραφο, άρθρο, όπως θέλετε πείτε, της συγκεκριμένης τροπολογίας, θα την υπερψηφίσαμε. Θα λέγαμε ναι. Για μας βαραίνουν οι δύο πρώτες στο κατά και γι' αυτό θα πάμε κατά σε αυτή την τροπολογία. Εάν ήταν η χώρια, είπα τι θα ψηφίζαμε. Η υπουργική τροπολογία με αριθμό 2194, που αφορά την τροποποίηση των ηλεκτρονικών καταλόγων. Εδώ τι γίνεται. Έχουμε από τη μια αύξηση του επικουρικού προσωπικού, όπως αναφέρεται, ως εγγραφή όμως, αύξηση του επικουρικού προσωπικού ως εγγραφή, όχι όμως του προσωπικού στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, και το δεύτερο, που έχει να κάνει και με τη δεύτερη παράγραφη. Τι σημαίνει ότι θα αξιοποιούνται βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πληρωμής του επικουρικού προσωπικού, όχι μόνιμο, με πλήρη απασχόληση και δικαιώματα, αλλά του επικουρικού προσωπικού, η εδραίωση αυτής της μορφής εργασίας. Ακόμα πιο πολύ, μέσω της δυνατότητας χρηματοδότησης από ενωσιακούς πόρους ή και προγράμματα. Εμείς είμαστε, το είπα και πριν, υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού, διοικητικού κτλ. Προσωπικού στον τομέα της υγείας και όχι μόνο. Στην τροπολογία με αριθμό 2188, που έχει να κάνει με τις αποσπάσεις νοσηλευτικού προσωπικού στα πλαίσια συνυπηρέτησης. Εδώ βάζουμε το εξής, θα πάμε στο παρόν. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να διευθετούνται ή να ευνοούνται σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικά, με την καλή έννοια το λέω, τα ζεύγη, τα ζευγάρια στα πλαίσια της συνυπηρέτησης. Όμως δείτε, μέσα στην τροπολογία υπάρχει καταρχήν προϋπόθεση, η υπηρεσία από όπου θα φεύγει ο νοσηλευτής, ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη, να είναι πρώτον θετική εισήγηση της υπηρεσίας από όπου θα φεύγει, και βεβαίως το δεύτερο είναι η ύπαρξη οργανικής θέσης, η προϋπόθεση ύπαρξης οργανικής θέσης όταν το αίτημα για μετακίνηση είναι από παραμεθόρια σε πιο κεντρική περιοχή της χώρας μας. Και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση είναι γνωστή η κατάσταση και στον τομέα βεβαίως της υγείας, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια κτλ. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα τεράστια προβλήματα σε προσωπικό, τα κενά, αλλά και οι ελλείψεις οι τεράστιες που υπάρχουν. Η τροπολογία υπουργική πάλι, 2196, εδώ που αφορά το ΝΑΣΟ και τις
τη δυνατότητα δηλαδή στην ουσία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, ατομική συμβάση προωθείται εδώ. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό και την καταψηφίζουμε. Επίσης, η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν είναι εντάξει ο κ. Σταθάκης, ήρθε, την είπε, έφυγε. Αλλά δείτε τώρα, εμείς ζητάμε να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Και την απόσυρση της τη ζητάμε στη βάση όλου αυτού του πολυδέδαλου, των πολυδέδαλων άρθρων νόμων που προβλέπεται προκειμένου να διευθετηθούν τα ζήματα των πυρόπληκτων περιοχών. Ζητούμε να αποσυρθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη τι, τα αιτήματα των ίδιων των φορέων και των κατοίκων των περιοχών αυτών. Διότι εδώ ανοίγει η ψαλίδα, επιτρέψτε μου τη λέξη, για ζητήματα δασικών εκτάσεων, αυθαιρέτων, ποια είναι αυθαίρετα, ποια δεν είναι. Δηλαδή ανοίγει ένα τεράστιο, σας λέω, πολυδέδαλο νομοθετικό πλαίσιο και βεβαίως πάνω σε αυτό οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, φορείς αν θέλετε κτλ., νομίζω θα έπρεπε να έχουν λόγο και να εισακουστούν τα αιτήματά τους, οι προτάσεις τους κτλ. Εάν δεν την αποσύρετε, εμείς θα πάμε στο παρόν σε αυτή την τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα την ψηφίσουμε. Βεβαίως, του Υπουργείου Ναυτιλίας την καταψηφίζουμε. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών είναι 2. Θα αναφερθώ στην 2192. Δείτε εδώ που λέει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων. Ποιος θα υπομιστεί, το λέει μέσα βέβαια, ποιος θα υπομιστεί την διαγραφή προς αυξήσεων, τελών και πάει λέγοντας, υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς κράτος, δημόσια, προς το δημόσιο, προς ασφαλιστικούς φορείς κτλ. Και λέει εδώ η έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, οι φορείς της κοινωνικής ασφάλισης θα τα επιμιστούν. Δηλαδή ποιοι, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Για να διευθετήσουν οι χρέοι επιχειρήσεις που έχουν από το 17, πάμε και στο 16, εντάσσουν και το 18 και πάει λέγοντας. Όταν χθες προχθές υποτίθεται θριαμβολογώντας περνούσε τις 120 δόσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Και στην τροπολογία 2.200 που αφορά ελεκτικούς μηχανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου κτλ. Θα πάμε στο υπέρ και έρχομαι στις βουλευτικές εντάχει. Θα καταψηφίσουμε την τροπολογία, τη βουλευτική τροπολογία με αριθμό 2195. Κατά τη γνώμη μας παραμένει και δεν διευθετείται το ωράριο των φαρμακών, παραμένει το απελευθερωμένο ωράριο. Και βεβαίως το δεύτερο θέμα για την προοπτική μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στη συμμετοχή, αυτό εξαρτάται από τα κέρδη καθαρά των βιομηχάνων στα πλαίσια και της διαπραγμάτισης με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ή στα πλαίσια τέλος πάντων της γενικότερης διαπραγμάτισης που θα γίνεται. Επίσης, θα πάμε στην τροπολογία για την ανάπλαση της Αθήνας. Είχαμε ψηφίσει εξάλλου και το σχετικό νομοσχέδιο που είχε έρθει για τις παρεμβάσεις αυτού του είδους που θα γίνουν στην Αθήνα. Το σχεδιασμό, αν θέλετε, το σχέδιο. Και θα υπερψηφίσουμε, είμαστε υπέρ στην τροπολογία τη βουλευτική επίσης τροπολογία με αριθμό 2189, που έστω τουλάχιστον με τις παρατάσεις που δίνονται, με τις παρατάσεις των συμβάσεων, οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν να εργαστούν, θα διευθετηθούν ζητήματα έως το τέλος του χρόνου όπως αναφέρεται, θα πάμε στο υπέρ. Και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστώ και για την ανοχή. Δείτε, ζήσαμε πάλι μια ψημαχία, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας κάλπικη. Μια ψεύτικη αντιπαράθεση, ψευδεπίγραφε και στα ζητήματα της υγείας. Γιατί δείτε, η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη. Γιατί η απάντηση, για παράδειγμα, σε έναν πατέρα και σε μια μάνα που έχει το 11χρονο παιδί της σε κέντρο αποκατάστασης, όπου πλήρωνε πέραν της κάλυψης από τον ΕΟΠΗ 1,5 χιλιάρικο το μήνα, με άνεργους γονείς που καλύπτονταν αυτά τα έξοδα, τα επιπλέον, από γνωστούς φίλους συγγενείς, έρχεται μετά από 365 μέρες, κύριε Υπουργέ, έχουμε καταθέσει και ερώτηση και παρεμβάσεις κάναμε στον ΕΟΠΗ τηλεφωνικά, αλλά και στον ίδιο τον κύριο Πολάκη, να τα λέμε εδώ. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, και γνωρίζουμε πολύ περισσότερα περιστατικά, λοιπόν, αυτοί οι γονείς τι θα κάνουν αυτό το παιδί. Για πείτε μου,
σε κέντρο αποκατάσταση ιδιωτικό, διότι εκεί υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κρεβάτια αποκατάσταση στη χώρα μας, μόνο κάπου 200 εδώ στην Αθήνα. Δημόσια εννοώ. Και αυτό το παιδί, αυτή η οικογένεια προσέφυγε στην Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο σύμφωνα με το όπως ορίζεται κτλ. Απερίφθη. Άρα τι θα κάνει τώρα? Θα το πάρει στο σπίτι, ενώ το παιδί όντως έχει τη βελτίωση και έχει προοπτικές βελτίωση σε 11 χρονών. Εγώ το λέω το παράδειγμα αυτό. Δεν λέω για να κινητοποιήσω το θυμικό εδώ ή όσων μας ακούν. Αλλά για να περιγράψω μια κατάσταση και το τι βιώνει ο λαός μας την ίδια ώρα που εσείς ξεφουλκείτε από το βήμα της Βουλής για το αν και πώς αγοράστηκε ένας αξονικός. Που δεν το υποτιμούμε ως θέμα. Και η αντιπαράθεση εξαντλείται σε αυτό το επίπεδο. Όταν τα νοσοκομεία τα έχετε μετατρέψει και επί Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια όταν πήρατε τη σκυτάλη ως κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σε επιχειρηματικές μονάδες. Ξεχνάτε τι σε αν. Κύριε συνάδελφε. Υπορευματοποιείτε το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας σταδιακά. Ποιος πληρώνει? Στα δημόσια νοσοκομεία δεν πληρώνει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, μην αντιπαρατίθεστε στην προοπτική βεβαίως των εκλογών που έχουμε μπροστά μας και για μας να το πω και έτσι. Είναι κριτήριο και για το λαό μας, θα πρέπει να είναι κριτήριο τα ζητήματα της υγείας. Από τη σκοπιά των δικών τους διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών στην υγεία που δεν ικανοποιούνται και στο φάρμακο κτλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.